PKE. Θα δούμε τώρα τις καλύτερες στιγμές του αγώνα σε περιγραφή του Παύλου Γερακάη. Να πάμε στο Φάληρο, όπου με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην επανάληψη ο Εθνικός πέτυχε γκολ με το Λυρί. Ένα γκολ που ήταν και το μοναδικό του αγώνα. Έτσι πήρε την νίκη από τον Ισάξιο του Πανιόνι, ο οποίος έχασε μερικές καλές ευκαιρίες. Από τη συνάντηση του Σταδίου Καραϊσκάκη, ο Γιάννης Αργυρίου περιγράφει τις καλύτερες φάσεις. Μεγάλη νίκη με 4-0 πέτυχε ο Διαγόρας στη Ρόδο επί της ακίνδυνης Παναχαϊκής και ξέφυγε από τη ζώνη υποβιβασμού. Ο Γιώργος Κωστίκος σημείωσε 2 γκολ και έφτασε τα 101 στην Α εθνική κατηγορία. Να δούμε φάση και από αυτό το μάτς στην περιγραφή ο Γιάννης Παπουτσάκης. Πρεμιέρα του δεύτερου γύρου την ερχόμενη Κυριακή με 2 ντέρπι. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και Ολυμπιακός στη Λάρισα. Οι άλλες συναντήσεις: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Παναχαϊκή Όφη, Πανιώνιος Ηρακλής, Βέρεια Εθνικός, Άρης Διαγόρας και Καλαμαριά Πανσεραϊκός. Να συνεχίσουμε με τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Τα αποτελέσματα: Τρίκαλα Καστοριά 1-0. Απόλλωνα Χαρναϊκός επίσης 1-0. Ξάνθη Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Ιερικός Καβάλα 3-0. Νάουσα Αθηναϊκός 1-1. Καλυθέα Ιωνικός 3-1. Δόξα Δράμας Γιάννηνα 1-0. Εδεσαϊκός Χαλκίδα 1-0. Και Κόρυνθος Καραβιακός επίσης 1-0. Να περάσουμε και στην βαθμολογία. Ο Απόλλων και η Δόξα είναι επικεφαλής, έχουν από 22. Ακολουθούν Ολυμπιακός Βόλου 21, Ξάνθη και Ιωνικός από 20, καθώς και ο Αθηναϊκός 20. Στη συνέχεια, τα Γιάννενα, η Καστοριά, ο Πιερικός, ο Εδεσαϊκός, η Κόρυνθος έχουν από 19. Πιο κάτω, Καλυθέα 18. Στη συνέχεια, Καβάλα, Νάουσα από 16, Χαραβγιακός και Τρίκαλα από 15 και Στυλά, Αχαρναϊκός 13, Χαλκίδα 11. Τρίτη εθνική κατηγορία τώρα και τα αποτελέσματα. Στο Νότιο Όμιλο, Άρης Νικαίας Ελευσίνα 0-1, Κέρκυρα Μεσσηνιακός 0-0, Παναργιακός Παναρκαδικός 0-0, Προοδευτική Ρεθυμνιακός 3-1, Εγάλε Εργοτέλης 2-0, Αχαϊκή Ατρόμητος 0-0, Εθνικός Αστέρας Ηρόδοτος 1-0, Ρόδος Ναύπλιο 1-1, Καλαμάτα Αιωλικός 2-1. Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρόδοτος με 24 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση Προοδευτική Ρεθυμνιακός με 22 και πιο πίσω Ελευσίνα Ναύπλιο με 21 βαθμούς. Στο Βόρειο Όμιλο τα αποτελέσματα. Αγροτικός Αστέρας Καρδίτσα 2-1. Νέστος Νεάπολη 1-4. Άρτα Κολυνδρός 3-2. Νίκη Βόλου Κοζάνη 1-0. Κυλκυσιακός Πανδραμαϊκός 2-1. Ολυμπιακός Χαλκίδας Πολύκαστρο 1-0. Εορδαϊκός Αλεξάνδρεια 2-0. Λαμία Πανατολικός 4-1. Μακεδονικός Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-0. Πρώτος στη βαθμολογία ο Μακεδονικός με 25 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση Νίκη Βόλου με 22. Ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν Κοζάνη, Άρτα και Εορδαϊκός με 20 βαθμούς. Να περάσουμε στο μπάσκετ. Με μία ακόμη εντυπωσιακή νίκη άρχισε η ομάδα μπάσκετ του Άρη το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας. Κέρδισε 108-90 τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Πειραιά. Τα στιγμιότυπα που βλέπουμε είναι από αυτή την αναμέτρηση. Στην Πάτρα ο Απόλλωνας πέτυχε σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη επί της ΑΕΚ με 72-65, ενώ στο Αλεξάνδριο ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 77-61 του Ηλυσιακού. Ακόμη χθες, ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του Λεωφόρου κέρδισε 80-71 τον Πανιόνιο στο πιο σπουδαίο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής ημέρας. Στη βαθμολογία ο Άρης είναι πάντα πρώτος με 20 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με 17 η καθεμία ομάδα. Πιο κάτω με 16 είναι η ΑΕΚ και ο Πανιόνιος, ενώ βλέπουμε πάντα στιγμιότυπα από τον αγώνα Ολυμπιακού Άρη. Τα στιγμιότυπα είναι από τον αγώνα ΑΕΚ Πανιωνίου. Παναθηναϊκού Πανιωνίου. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, όπως είπαμε. Στην Α2 κατηγορία του μπάσκετ είχαμε χθες τη μεγάλη νίκη του Παγκρατίου επί του Περιστερίου εκτός έδρας με 65-62. Στους άλλους αγώνες, Ιωνικός ΠΑΟΔ 72-74, Κομωτινή Μήλωνας 90-80, Φίλιππος Μεντ 71-72, Νιαρίς Σέρες 69-70 και Έσπερο Σπόρτινγκ 97-74.
Στο μπάσκετ γυναικών τώρα, όπου η ομάδα του Sporting νίκησε σήμερα εκτός έδρας στο Παγκράτη με 63-61 και εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία με 24 βαθμούς. Στα άλλα παιχνίδια τα αποτελέσματα: Αγία Παρασκευή Παναθηναϊκός 57-38, Ηρόδοτος Παλαιοφάλιρο 64-94, Μέγας Αλέξανδρος Μεν 64-51, Καλαμαριά Ηρακλής 62-43, Σέρες Ολυμπιακός Βόλου 60-52. Στη βαθμολογία, όπως αναφέραμε, προηγείται ο Sporting με 24 βαθμούς και ακολουθούν Αγία Παρασκευή με 22, Ηράκλειος Μεντ που έχουν από 21 βαθμούς. Στο Πανέλληνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που έγινε σήμερα στη Λαμία, στα 3 χιλιόμετρα γυναικών, πρώτευσε η Τρουμπούκη της Ελληνικής Αστυνομίας με 10.48. Στα 4 χιλιόμετρα ανδρών, πρώτος Ανδριόπουλος του Πολεμικού Ναυτικού με 10.58 και στα 8 χιλιόμετρα πρώτος τερμάτισε ο Χάτζος της Ελληνικής Αστυνομίας με 23.20. Εξάλλου σε αγώνες που διοργάνωσε ο Παναθηναϊκός στη Μνήμη Σκιαδά, στα 5.000 μέτρα πρώτος ήρθε ο Μάλιαρης με 14.58.50. Άρχισε σήμερα η τελική φάση του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών. Για τις θέσεις 1 έως 5, Ιωνικός Παναθηναϊκός 1-3 στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Πολιτεία. Ζάων Φιλαθλητικός 3-2, παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό. Ακόμα για τις θέσεις από την 5η έως την 9η, Καβάλα Δράμα 3-0, Άρης Αθήνα 3-1. Και τώρα μια special προσφορά στους φίλους του ποδοσφαίρου. Απολαύστε τώρα τα καλύτερα γκολ του 1987, όπως μας τα έστειλε σήμερα η Eurovision. Απολαύστε τα. Και μετά τα 10 καλύτερα γκολ της Ευρώπης που μας έστειλε η Eurovision για το 1987, να περάσουμε στο Ιταλικό πρωτάθλημα, όπου η Νάπολη κέρδισε 1-0 στην Γένοβα τη Σαμπτόρια και προηγείται στο καμπινάτο με 25 βαθμούς. Η Μίλαν συνέτρεψε 5-0 την Κόμο και ακολουθεί με 22 βαθμούς, ενώ τρίτη είναι η Ρώμα που νίκησε 1-0 στη Βερόνα και έχει 20 μαζί με τη Σαμπτόρια. Τα άλλα αποτελέσματα: Αβελίνο Ίντερ 1-3, Τσεζένα Άσκολη 1-0, Φιωρεντίνα Γιουβέντος 1-1, Πεσκάρα Έμπολη 0-0, Τωρίνο Πίζα 3-1. Συνεχίζοντας την επέλασή της, η ομάδα του Diego Maradona νίκησε και στη Γένοβα τη Σαμπτόρια 1-0 με κορυφαίο ποιον άλλον, τον Διεγκίτο, όπως τον αποκαλούν οι Ιταλοί αλλά και οι συμπατριώτες του Αργεντινοί φίλαθλοι. Πριν κλείσουμε, να δώσουμε μια τελευταία είδηση. Η ετήσια γιορτή βράβευση των καλύτερων αθλητών και αθλητριών και ομάδων του 1987 θα γίνει αύριο στις 4.30 στο αμφιθέατρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά. Ο Νίκος Γκάλης, η Έλλη Ρουσάκη, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, ο Σωτήρης Σταθάκης, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ θα τιμηθούν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, ενώ θα απονεμηθούν διακρίσεις αθλητές, αθλήτριες και άτομα που πρόσφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες στον αθλητισμό. Η εκδήλωση θα καλυφθεί απευθείας από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Κώστα, πριν ολοκληρώσεις, και μια μόλις είδηση που ήρθε τώρα, μια διαμαρτυρία της ΑΕΚ, η οποία λέει ότι έγιναν επεισόδια στα Τέμπη και τραυματίστηκαν 4 φιλαθλήτες από επίθεση αγνώστων ατόμων στα πούλμαν της ΑΕΚ, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ, Λάρισας ΠΑΟΚ μάλλον. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και την απόψινή μας εκπομπή. Οι αθλητικές εικόνες θα είναι και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Ωστότε, γεια σας. Γεια σας.